Στα ελληνοαλβανικά σύνορα ξημέρωσαν δεκάδες Έλληνες και Αλβανοί λόγω τεχνικής βλάβης στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας του μεθοριακού σταθμού το βράδυ του Σαββάτου. Μια υπερθέρμανση στην ασφάλεια του κεντρικού πίνακα έθεσε εκτός λειτουργίας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των ταξιδιωτών από και προς την Ελλάδα μέχρι το πρωί της Κυριακής που αποκαταστάθηκε η βλάβη. Το πρόβλημα προέκυψε μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και αμέσως στάλθηκε επίγον σήμα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΣΕ που είναι επιφορτισμένες με την συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ωστόσο η έλλειψη ενός ανταλλακτικού παρέτεινε την επιδιόρθωση του προβλήματος μέχρι τις 9 το πρωί. Το κλείσιμο των συνόρων μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη ήταν επιβεβλημένο σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Ιωαννίνων, ταξίαρχο Μαρίνο Γαρνέλη, για λόγους ασφαλείας, αφού ήταν αδύνατο να ελεγχθούν τα διαβατήρια των ταξιδιωτών και σε ενδεχόμενη περίπτωση διέλευσης λαθρομετανάστη οι υπάλληλοι θα βρισκόταν υπόλογοι. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να τους αφήσουμε να μπουν ελεύθερα εάν δεν τους πληκτρολογήσουμε, διότι καταλαβαίνετε ότι οι άνδρες που είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά διατρέχουν ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο να βρεθούν κατηγορούμενοι. Εάν κάποιος που διώκεται εισέλθει ή εξέλθει από τη χώρα, όπως έχει κατά καταδιοκτικό έγγραφο κλπ. Αυτή ήταν λοιπόν η αιτία που προσωρινά με την πτώση αυτή της τάσης του ρεύματος, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έμειναν εκτός λειτουργίας. Αμέσως εμείς, τα παιδιά πάνω από τη γραβιά, αφού με ενημέρωσαν και εμένα, δώσαμε σήμα επίγον ή στην ΔΕΣΕ, που ανήκει στην περιφέρεια, που είναι αρμόδια για τη συντήρηση των υπολογιστών, και η ΔΕΣΕ ανταποκρίθηκε αμέσως. Έστειλε ο αρμόδιος υπάλληλος δύο ηλεκτρολόγους, οι οποίοι κάθισαν στο σημείο από τις 1.30 ώρα μέχρι 4.30 ώρα το πρωί, τρεις ολόκληρες ώρες, ψάξαν, βρήκαν τη ζημιά που υπήρχε, αλλά δεν είχαν το ανταλλακτικό για να την αντικαταστήσουν, το οποίο ήταν και δυσέβρετο. Τελικά την επόμενη μέρα το πρωί ήρθε πάλι συνεργείο με το κατάλληλο ανταλλακτικό που είχαν βρει οι προηγούμενοι υπάλληλοι, το τοποθέτησαν και οι υπολογιστές άρχισαν να δουλεύουν κανονικά από